Επισόδιο με τραυματίε έναν λιμενικό και τον αντιδήμαρχο σημειώθηκε στην Κεφαλονιά. Ειδικότερα στην περιοχή τη Αγία Εφημία, με πρωτοβουλία του Δήμου, διεξαγόταν ανέλκυση πλωτή εξέδρα. Παρουσία δύο λιμενικών που χρησιμοποιείται για την πρόσδεση σκαφών. Η συγκεκριμένη εξέδρα που την διεκδικεί κάποιο ιδιώτη, σύμφωνα με το λιμενικό, ήταν στην περιοχή πάρα πολύ καιρό και εξαιτία του γεγονότο ότι είχαν σπάσει κάποιε αλυσίδε εγκυμονούσε κινδύνου για τη διέλευση των σκαφών. Στο σημείο έφτασε φουσκωτό σκάφο με πέντε επιβαίνοντε, οι οποίοι άρχισαν να διαπληκτίζονται με του παρευρισκόμενους. Δύο από αυτού επιτέθηκαν στον αντιδήμαρχο του νησιού, τον οποίον χτύπησαν και τραυμάτισαν με σιδηρόλωστό στο κεφάλι, ενώ στη διάρκεια τη συμπλοκή τραυματίστηκε και ένα λιμενικό. Οι τραυματίε μεταφέρθηκαν στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Ο αντιδήμαρχο, αφού του παρεσχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αποχώρησε. Ενώ ο λιμενικό εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Τα πέντε άτομα μετά το επεισόδιο διέφυγαν και οι δύο από αυτού αναζητούνται κατά την αυτόφορη διαδικασία.